Κρήτη είναι ένα νησί το οποίο προσφέρει πολύ σημαντικό μερίδιο του ΑΕΠ της χώρας. Κατά συνέπεια, πολύ σωστά διεκδικεί και την αντίστοιχη ανταπόδοση από τη μεριά της πολιτείας. Ο κ. Περιφερειάρχης είναι πολύ πιστός σε αυτή τη διεκδίκηση, οπότε οι κουβέντες μαζί του δεν είναι εύκολες, είναι μάλλον δύσκολες. Μόνο ότι έχει αυτό το πολύ γλυκό χαρακτήρα που ξέρουμε όλοι. Συζητήσαμε για τα μεγάλα έργα που τρέχουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Συζητήσαμε για το Καστέλι. Εκεί λοιπόν θα σας πω ότι δεν θα σας δώσω καμία είδηση. Κάναμε τεχνικές συναντήσεις. Το ίδιο και με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Ο κύριος λόγος που κατέβηκα προεκλογικά είναι γιατί ήταν οι μόνες μέρες που μπορούσαμε να συμπάξουμε με την κυρία Μενδώνη στην Κρήτη με βάση το πρόγραμμά μας. Αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου με το θέμα των εκλογών. Κατά συνέπεια, ούτε πρόκειται να σας κάνω καμία ανακοίνωση για το Καστέλι, ούτε συνδέεται με οποιαδήποτε προεκλογική υπόσχεση. Τώρα για τον ΒΟΑΚ, τρέχουμε το ζήτημα της συμβασιοποίησης της παραχώρησης. Θα επισκεφτώ σήμερα τα εργοτάξια τα οποία ξεκινούν στις εισόδους των σειράγκων που γίνονται στο πλαίσιο του δημοσίου έργου και του έργου το οποίο γίνεται με ΣΔΙΤ. Αυτά είναι έργα που λίγο πολύ μελέτες έχουν οριμάσει και ξεκινάνε πολύ γρήγορα οι διαδικασίες ολοκλήρωσής τους. Πρέπει να πούμε ότι οι απαλωτριώσεις ήταν ένα ζήτημα το οποίο έφερε μεγάλες καθυστερήσεις στα έργα αυτά, αλλά θα τις αναπληρώσουμε και σίγουρα αυτό θα βοηθήσει να εξασφαλίσουμε και τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία χρηματοδοτούν τα συγκεκριμένα έργα. Γενικώς τρέχουμε για τα έργα του ΒΟΑΚ και της Κρήτης. Επισκέφθηκα τους δημάρχους και του Ηρακλείου και του Μαλεβιζίου, οι οποίοι έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΒΟΑΚ. Συζήτησα μαζί τους και τους εξήγησα ότι για μας είναι πολύ σημαντικό αυτά τα ζητήματα να μην κρίνονται από τη δικαιοσύνη, αλλά να επικρατεί η λογική της διαβούλευσης ανάμεσα στο κράτος και τις τοπικές κοινωνίες και έτσι θα προχωρήσουμε. Πρέπει να σας πω αυτό που είχα πει και πριν από καιρό, ότι στην βάση των απόψεων των Δήμων υπάρχει μια λογική, την οποία προφανώς μπορούμε να θεωρήσουμε ως βάση συζήτησης. Μου ετέθη από τον Δήμαρχο Ηρακλείου το ζήτημα του αεροδρομίου Καζαντζάκης. Πρέπει να σας πω ότι το Υπουργείο Υποδομών μόνο επικουρικά ασχολείται με το συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ δεν είμαι εδώ ούτε για να γνωρίσω κυριότητα στο Δήμο, ούτε για να μην αναγνωρίσω κυριότητα στο Δήμο. Ο Δήμος σε κάθε περίπτωση, είτε ως συγκύριος, που μπορεί να είναι πολύ βάσιμη η άποψη του Δημάρχου και φυσικά και ο ισχυρισμός του Δήμου, ως συγκύριος ή ακόμα και ως διοικητική αρχή, δεν πάβει να είναι ένας από τους stakeholders του συγκεκριμένου έργου, δηλαδή να είναι συνομιλητής του Υπουργείου, του ΤΑΙΠΕΔ και οποιοδήποτε αναμειχνείται στο συγκεκριμένο έργο. Και ως τέτοιος θα αντιμετωπιστεί. Αυτά τα έργα μόνο με διαβούλευση μπορούν να προχωρήσουν. Είναι πολύ μεγάλα έργα. Μια επικοδομητική συνάντηση με τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Ταχιάο, για όλα τα θέματα που αφορούν το Υπουργείο και για την Κρήτη. Και γνωρίζετε ότι πάρα πολλά θέματα έχουμε τη συνεργασία με το Υπουργείο. Χρειάζεται η διεκδίκηση, χρειάζεται ο οραματισμός, αλλά και ο ρεαλισμός. Για να μπορούμε όλα αυτά τα έργα τα οποία έχουν προγραμματιστεί, και αναφέρομαι και για το βόρειο οδικό άξονα, για το αεροδρόμιο στο Καστέρι, η σύνδεσή του, τα αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να γίνουν και μια σειρά παρεμβάσεων που ζητούν οι Δήμοι, που εμείς με ομόφωνες αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου έχουμε προτείνει τις λύσεις με τις υπηρεσίες μας. Και αυτό το οποίο χρειάζεται το επόμενο χρονικό διάστημα και μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης να προχωρήσουμε τις επιμέρους βελτιώσεις ούτως ώστε να ικανοποιούν κατά το δυνατόν την τοπική κοινωνία και τους Δήμους. Από την πλευρά τη δική μας παρακολουθούμε συνεχώς όλα αυτά τα χρόνια την διεκδίκηση των έργων, την υλοποίησή τους και τις επιμέρους βελτιώσεις που χρειάζονται. Εκτιμώ ότι είναι μια ικανοποιητική συζήτηση που γίνεται με τον κύριο Υπουργό. Θεωρώ ότι θα λάβει υπόψη ομόφωνες αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Πρέπει να δούμε και τις χρηματοδοτήσεις των έργων και επίσης πώς θα ολοκληρώσουμε ορισμένες μελέτες που υπάρχουν όπως είναι στον ΟΝΟΑΚ.